πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το είχαμε βάλει και στο προηγούμενο σαν λαϊκή συσπήρωση, το είχαμε καταθέσει σαν ερώτηση, γιατί δεν δίνεται το επίδομα, το περιφερειακό επίδομα στους επικουρικούς γιατρούς. Ξέρετε, βέβαια εμείς δεν είμαστε υπέρ της επιδοματικής πολιτικής, η οποία ανακυκλώνει, έτσι, αν θέλετε, ανακυκλώνει το ότι δεν μπορεί ο καθένας από εμάς, ο κάθε εργαζόμενος, να πατάει και να βασίζεται σε έναν μισθό, στο μηνιάτικο που λέμε, για να μπορέσει να βιοποριστεί. Με επιδόματα από δεξιά και αριστερά δεν λύνεται η κατάσταση ούτε της ακρίβειας της οποίας βιώνουν οι άνθρωποι σήμερα, όλοι μας, έτσι. Οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Δεν θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με επιδόματα. Θα πρέπει οι μισθοί να είναι τέτοιοι ώστε να μπορεί ο καθένας από εμάς να βιοπορίζεται και να έχει τη ζωή που του πρέπει. Με τους επικουρικούς γιατρούς τι γίνεται? Η περιφέρεια και το 17 και το 19 ομόφωνα είχε αποφασίσει να δίνεται ένα επίδομα στους γιατρούς τους επικουρικούς, προκειμένου, σαν κίνητρο αν θέλετε, για να μπορούν να συνεχίσουν να είναι στα νησιά μας και για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν τις δομές και την ασφάλεια την υγειονομική την οποία τους πρέπει. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, διότι διασταυρώθηκαν στοιχεία, αυτό το επίδομα δεν δίνεται στους επικουρικούς γιατρούς. Απαιτήσαμε σαν λαϊκή συσπήρωση από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, με ερώτησή μας και με αίτημά μας, να μας δοθούν εξηγήσεις γιατί ακριβώς δεν δίνεται. Είπαν ότι ήταν θέμα του κεντρικού κράτους, του Υπουργείου Υγείας, των κατατόπους ΔΥΠΕ, που δεν είχαν εγκριθεί αυτά τα κονδύλια. Εχθές, με ομόφωνη απόφαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε και με την έγκριση βέβαια των Υπουργείων αυτό το επίδομα πλέον να καταβάλλεται στους επικουρικούς γιατρούς ως ελάχιστο κίνητρο για την παραμονή τους στα νησιά μας.